κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Ευχάριστα τα νέα σήμερα σε σχέση με την επιδημία του κορονοϊού, καθώς δεν καταγράφηκε κανένας θάνατος το τελευταίο 24ωρο, ενώ τα νέα κρούσματα είναι μόλις 7. Την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την άρση των μέτρων και τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. Πάντως, όπως έγινε σαφές από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά, τα μέτρα ισχύουν στο ακέραιο μέχρι τις 27 Απριλίου. Σήμερα στην Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας συζητήθηκαν σημαντικά θέματα και συζητούνται ακόμα, όπως η στρατηγική άρση των μέτρων, και έγιναν τοποθετήσεις από επιστήμονες επιτροπής και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, και συζητήθηκε στα πλαίσια αυτά και η στρατηγική επιδημιολογικής επιτήρησης. Από δύο διαφορετικές μαθηματικές εκτιμήσεις επιβεβαιώνεται η σταθεροποίηση του ρο 0, πολύ κάτω από το 1, στην ελληνική επιδημία. Οι στόχοι της επιτήρησης παραμένουν η παρακολούθηση της πορείας της επιδημίας, της γεωγραφικής εξάπλωσης και της σοβαρότητας του ιού στον πληθυσμό μας. Μας ενδιαφέρει το φορτίο της νόσου, μας ενδιαφέρουν οι τάσεις επιδημίας στον χρόνο και μας ενδιαφέρει η χρήση αυτών των δεδομένων για τον πολύ σημαντικό στόχο, να προβλέπουμε την πορεία της καμπύλης της επιδημίας. Έτσι θα μπορούμε να έχουμε σωστή εκτίμηση και αποτίμηση για τα μέτρα μας και την άρση τους σε πολύ σημαντικές παραμέτρους, όπως η επάρκεια του συστήματος υγείας, και φυσικά να υπάρχει και ορθή επιλογή των κατάλληλων χρονικών σημείων στα οποία πραγματοποιούνται οι αλλαγές στα μέτρα. Φάνηκε λοιπόν από αυτή την αναλυτική συζήτηση που ακόμα συνεχίζεται ότι τα μέτρα μας έδρασαν και ατομικά τα περισσότερα, περιορίζοντας τον κίνδυνο μετάδοση της νόσου στην κοινότητα, αλλά και συνολικά όλα μαζί στο να μειώσουν 80% και πάνω τη διασπορά της νόσου στην κοινότητά μας. Ένας άλλος στόχος επιτήρησης παραμένει η ανίχνευση και ο περιορισμός επιδημιών σε νοσοκομιακούς χώρους, σε χώρους φροντίδας ευπαθών ομάδων ή σε χώρους φιλοξενίας ευάλωτων ομάδων ή κλειστές κοινότητες, ώστε να προστατευτούν οι ασθενείς, οι επαγγελματίες υγείας, οι ευπαθείς και οι ευάλωτες ομάδες. Ένας τελευταίος λόγος για τον οποίο συνεχίζουμε αυτή την επιτήρηση είναι η παρακολούθηση τυχόν υιογενών αλλαγών. Για επιδημιολογικούς λόγους, αλλά και για πραγματικούς λόγους, γιατί τυχόν αλλαγές θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές όταν θα αναπτυχθεί εμβόλιο. Να επαναλάβω για ακόμη μια φορά ότι τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν στο ακέραιο μέχρι τις 27 Απριλίου. Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι λήγουν στις 28 Απριλίου και ότι από την επόμενη Τρίτη επιστρέφουμε στους νόριμους ρυθμούς. Η επιστροφή θα είναι σταδιακή και βέβαια πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η σταδιακή άρση των μέτρων δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να έχουμε κρούσματα. Όπως έχουμε πει αρκετές φορές, στους επόμενους μήνες θα χρειαστεί πολλές φορές και ανάλογα με τις εξελίξεις είτε να πατάμε φρένο, είτε να επιστρέφουμε στη λήψη κάποιων περιοριστικών μέτρων εφόσον προκύπτουν επιδημιολογικά δεδομένα. Δεδομένα τα οποία θα αξιολογούνται σε καθημερινή βάση πάντα σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα. Ο οδηγός μας ήταν και είναι αποκλειστικά η προστασία της ζωής των πολιτών. Και σε αυτό δεν επιτρέπεται καμία χαλάρωση, κανένας εφησυχασμός. Αν υπάρχει κάτι που διδάσκει η εμπειρία από το κρανίδι, είναι το πόσο μεταδοτικός είναι αυτός ο ιός και το πόσο εύκολα και γρήγορα μπορεί να γίνει ζημιά αν χαλαρώσουμε. Και κυρίως αν δεν τηρηθούν τα μέτρα και οι κανόνες υγιεινής που πρέπει να ακολουθούμε στο εξής. Η κυβέρνηση μεθοδικά και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, επεξεργάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο την ώρα που πρέπει θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Όπως και για την εφαρμογή των μέτρων, έτσι και για τη σταδιακή άρση τους, να είστε σίγουροι ότι θα υπάρχει έγκυρη, υπεύθυνη καθημερινή ενημέρωση των πολιτών σε κάθε βήμα. Πρέπει να είναι σαφές ότι το μόνο μέτρο που έρεται από την επόμενη εβδομάδα είναι ότι στις 27 Απριλίου θα ανοίξουν τα υποθηκοφυλακία, έμιστα αλλά και άμιστα. Επίσης ανοίγουν τα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία για συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως για παράδειγμα εκείνες των συνενετικών προσημειώσεων. Σημειώνεται ότι για την ελαχιστοποίηση των όποιων φαινομένων συνωστισμού, η διαδικασία συνενετικών προσημειώσεων θα γίνει μέσω των γραμματιών, χωρίς τη συμμετοχή των διαδίκων. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι για να αποφευθεί ο συνωστισμός στις τράπεζες, οι συντάξεις και αυτό το μήνα θα καταβληθούν σε διαφορετικές ημερομηνίες. Συγκεκριμένα, μέρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ, του ΟΤΕ και των τραπεζών έλαβαν τις συντάξεις τους σήμερα 22 Απριλίου, ενώ οι υπόλοιποι θα τις λάβουν στις 24 Απριλίου. Η πληρωμή γίνεται με βάση τον τελευταίο αριθμό του ΆΜΚΑ τους. Οι συνταξιούχοι ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ θα λάβουν τις συντάξεις τους 27 Απριλίου. Οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ, του Δημοσίου, της ΔΕΗ και του ΕΤΑΠ, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, 29 Απριλίου. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, η προσπάθεια μας ναι αποδίδει. Το αποτέλεσμα όμως είναι ακόμα εύθραυστο.
Γι' αυτό και πρέπει να το διαφυλάξουμε. Και ο τρόπος για να το πετύχουμε είναι ένας. Συνεχίζουμε να τηρούμε τα μέτρα, συνεχίζουμε να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των ειδικών. Τόσο τώρα, όσο και κατά τη διάρκεια της σταδιακής άρσης τους. Πρέπει να παραμείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο. Όσο κουραστικό, όσο δύσκολο και αν φαίνεται κάποιες στιγμές αυτό. Συνεχίζουμε να μένουμε στο σπίτι για να μπορέσουμε να βγούμε επιτέλους νικητές. Το ενδιαφέρον όμως, κυρίες και κύριοι, εστιάζεται στο Κρανίδι, στην δομή φιλοξενίας των προσφύγων εκεί, όπου είχαμε 150 κρούσματα κορονοϊού. Να μεταφερθούμε αμέσως στην περιοχή του Άργους. Εκεί θα συναντήσουμε, βλέπουμε, την συνάδελφο Κατερίνα Κουρτέλη να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες και το κλίμα που επικρατεί. Καλησπέρα Κατερίνα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα Έφη, χρόνια πολλά στους τηλεθεατές μας και στον κόσμο βέβαια. Λοιπόν, ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή? Έχουν ληφθεί επιπλέον 177 νέα δείγματα σήμερα, έτσι δεν είναι, και περιμένουμε αύριο τα αποτελέσματα. Έφη, πραγματικά αυτό που είπε πριν από λίγο ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χαρδαλιάς, ότι το Κρανίδι μας διδάσκει, αν είναι να μας διδάξει κάτι, μας διδάσκει την γρήγορη μεταδοτικότητα του ιού, αυτό θα το δούμε και έχουμε πολλή αγωνία γι' αυτό όλη στην Αργολίδα, όταν τα 177 δείγματα που πήρε από πολίτες του Κρανιδίου, αν τελικά κάποια από αυτά, λίγα από αυτά ή πολλά από αυτά βγουν θετικά στον κορονοϊό. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα. Ήδη στη δομή μέσα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι από τους 480 ή 150 είναι θετικοί στον κορονοϊό. Αυτό έχει λήξει το θέμα. Τώρα κοιτάμε πόσο έχει διασπαρεί μέσα στην τοπική κοινωνία. Γιατί οφείλουμε να πούμε ότι αυτή η δομή είναι μια ανοιχτή δομή. Είναι ανοιχτή όπου... δομή. Είναι ανοιχτή δομή. Σαφώς. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Είναι ανοιχτή η δομή και κατά τη διάρκεια που υπήρχαν τα μέτρα για τους υπόλοιπους όλους, αυτοί οι άνθρωποι συνέχιζαν να κυκλοφορούν, αλλά και πριν βέβαια, να κυκλοφορούν στην πόλη, στο Κρανίδι, στο Πορτοχέλη, να ψωνίζουν στα χωριά ενδεχομένως, όπου ήθελαν πήγαιναν, να ψωνίζουν, να πηγαίνουν στις τράπεζες, να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, να έχουν κάποιες ιδιότυπες σχέσεις με κάποιους πολίτες από εκεί, ιδιαίτερα οι γυναίκες. Και όλα αυτά έχουν θορυβήσει πάρα πολύ την τοπική κοινωνία, που πραγματικά βρίσκεται στα κάγκελα, να το πω έτσι πολύ απλά, έφυγε πολύ σχηματικά το λέω. Το ότι έμεινε χθες ο κύριος Χαρδαλιάς, είχε έρθει βέβαια με τον κύριο Αρκουμανέα και λοιπά, είχαν έρθει στο Κρανίδι, αφόσον βέβαια τη Δευτέρα ήρθε και ο κύριος Τσιόδρας, όπου έγινε μετά από το πρώτο κρούσμα η χνηλάτιση, πήραν δείγματα από όλους τους μετανάστες. Στην επόμενη μέρα λοιπόν, όταν είδαν τον αριθμό των κρουσμάτων, θορυβήθηκαν, ο κύριος Χαρδαλιάς ήρθε στο Κρανίδι, πήγε στη δομή, τους περιόρισε βέβαια όλους τους μετανάστες μέσα στη δομή και στη συνέχεια έγινε μια ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο του Κρανιδίου, όπου συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Νίκας, φυσικά όπως είπα ο κύριος Χαρδαλιάς, ο κύριος Αρκουμανέας, πολιτιακοί παράγοντες άλλοι, ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο, όχι το Δημοτικό, η επικεφαλής των παρατάξεων. Επίσης ήταν εκπρόσωποι της αστυνομίας πυροσβεστικής του λιμενικού σώματος, υγειονομικοί βέβαια εκπρόσωποι και όλοι μαζί, ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας ή ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ο κύριος Σκηνοχωρίτης Πελοποννήσου εννοώ. Όλοι αυτοί λοιπόν συμμετείχαν στην σύσκεψη και όταν βγήκε ο κύριος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί, απαγορεύονται οι λαϊκές αγορές και φυσικά θα ελέγχεται όποιος μπαίνει και βγαίνει στην περιοχή της Ερμηνείας. Τα μέτρα που ακούσαμε, ωστόσο Κατερίνα, οι πρόσφυγες που ζουν στο ξενοδοχείο έχουν καταλάβει την σοβαρότητα της κατάστασης? Τηρούν τα μέτρα? Πιστεύω Έφη ότι την κατάλαβαν μετά από το κλείσιμό τους, να το πω έτσι απλά, από τον εγκλεισμό τους μέσα στο ξενοδοχείο το συγκεκριμένο. Από τότε και μετά το κατάλαβαν. Την Δευτέρα που είχαμε πάει εκεί,
Δεν έμοιαζαν να το είχαν καταλάβει, δεδομένου ότι αρκετοί αρνήθηκαν κιόλας να κάνουν το τεστ. Δεν ήθελαν, είχαν αντιδράσει πολύ έντονα, με αποτέλεσμα να πάει η αστυνομία εκεί για να τους κατευνάσει. Και φυσικά, όταν ήρθε και το κλιμάκιο από την Αθήνα με τον κύριο Τσιόδρα, τον κύριο Χαρδαλιά, τον κύριο Μηταράκη, τον υπουργό μεταναστευτικής πολιτικής, δόθηκαν οι εξηγήσεις οι κατάλληλες και τελικά αποφάσισαν και θέλησαν, δέχτηκαν αν θέλεις, να ελεγχθούν, να τους πάρουν ένα δείγμα από τα παιδιά τους και από τους ίδιους. Τώρα, τι έχουν καταλάβει και αν έχουν καταλάβει πράγματα, το δεδομένο είναι ότι αυτοί οι 150 άνθρωποι είναι ασυμπτωματικοί, με αποτέλεσμα να παραμένουν μέσα στη δομή. Μέσα σε αυτή τη δομή μένουν και εκείνοι που δεν είναι, δεν έχουν συμπτώματα. Τώρα, αυτό τι εξέλιξη θα έχει δεν μπορώ να ξέρω. Λέγεται, ακούγεται ότι 17 από αυτούς οι οποίοι είναι ευπαθείς, ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες γιατί έχουν κάποια υποκείμενα νοσήματα, αναμένεται εντός της ημέρας ίσως να μεταφερθούν σε κάποια νοσοκομεία της Αθήνας ή όπου αλλού. Αυτό ακόμα δεν το γνωρίζω σίγουρα, είναι μια πληροφορία που έχουμε από την περιοχή και θα δούμε τι θα γίνει. Μπορούμε να σημειώσουμε ότι έξω από τη δομή υπάρχει βέβαια αστυνομία η οποία φυλάει να μην βγει κανένας, αλλά έχουν στηθεί και από το στρατό σχετικές σκηνές, αντίσκηνα, όπου εκεί θα είναι οι υγειονομικοί οι οποίοι θα παρεμβαίνουν για οποιοδήποτε θέμα τεθεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Και λογικά βέβαια και όλοι αυτοί που βρέθηκαν θετικοί στον ιό, αν και ασυμπτωματικοί, θα πρέπει να παραμείνουν σε καραντίνα. Ασφαλώς, είναι μέσα, είναι κλεισμένη. Τώρα δεν κυκλοφορεί τίποτα έξω. Σήμερα δεν αλλά και κυκλοφορεί κανένας έξω. Πώς, αλλά λέξα. Και για τους άλλους τους συμπατριώτες τους. Κανένας δεν κυκλοφορούσε. Είναι σε καραντίνα στα δωμάτια τους και να μην έρχονται επαφή ούτε μέσα στο ξενοδοχείο. Ακριβώς. Τους έχουν δοθεί οι κατάλληλες, βεβαίως, έχουν δοθεί οι κατάλληλες οδηγίες. Έχουν φροντίσει από το Δήμο να τους πηγαίνουν όλα τα μέτρα, τα φαγητά, η τροφή τους, τα πάντα όλα, να τους πηγαίνουν εκεί. Τα απολυματικά και ό,τι άλλο χρειάζεται. Οπότε καθημερινά πηγαίνουν στη δομή εκεί ό,τι χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά τα πράγματα είναι να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, δεδομένου ότι μπορεί σε κάποιες μέρες. Χωρίς αυτό να είναι βέβαια, είναι απευκταίο να δημιουργήσουν να έχουν κάποια συμπτώματα ενδεχομένως. Αυτό μένει να το δούμε. Να το δούμε και η αυριανή μέρα είναι σημαντική, σε σχέση με τα αποτελέσματα των δειγμάτων. Είναι πραγματικά ο κόσμος, είναι στα κάγκελα, όπως ακριβώς λέει ο λαός, και πραγματικά αναρωτιούνται γιατί αφόσον τόσο καιρό ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Γεωργόπουλος, από τις 3 και 4 Απριλίου μάλιστα του είχε κάνει δηλώσεις και στο δικό μας κανάλι αρκετές φορές, όπου έκρουε τον κόδωνα του κινδύνου για τη συγκεκριμένη δομή και για τους ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούσαν στην περιοχή του Κρανιδίου, του Πρωτοχελίου και σε άλλες, στην Ερμιόνη και οπουδήποτε αυτοί ήθελαν να πάνε για να ψωνίσουν ή οτιδήποτε άλλο. Πραγματικά αναρωτιούνται οι άνθρωποι κάτω στο Κρανίδι γιατί αυτή η καθυστέρηση, γιατί δεν ελήφθησαν νωρίτερα τα μέτρα και αναρωτιούνται τώρα, το ζητούμενο είναι και από πού προήρθε το κρούσμα, από πού μπήκε μέσα στη δομή. Άλλοι μιλούν για μια γυναίκα η οποία προσέφερε τις υπηρεσίες της ως μαγείρισα, δεν ξέρω τι ακριβώς, κάποιες υπηρεσίες μέσα, η οποία νόσησε πριν από 15 μέρες μαζί με τον άντρα της. Αυτή είχε πάει και σε μια βίλα και είχε καθαρίσει επίσης το σπίτι, που εκεί οι ένοικοι της βίλας βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και αναρωτιούνται τώρα από πού έχει προέλθει, από πού μπήκε τελικά το κρούσμα μέσα στην συγκεκριμένη δομή. Να ευχηθούμε να είναι όσο το δυνατόν πιο ευχάριστα τα νέα αύριο, Κατερίνα. Είναι σοβαρή η νύχτα, για όλους τους Αργολιδείς και ιδιαίτερα για την περιοχή της Ερμιονίδας, και πραγματικά όλοι περιμένουμε αγωνία να δουν τα αποτελέσματα των δειγμάτων. Έφη, όπως και να το κάνουμε, είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, Κατερίνα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς θα γίνει η άρση των μέτρων. Όπως είπαμε, η συζήτηση έχει ξεκινήσει με πρώτο μεγάλο βήμα να είναι το άνοιγμα των σχολείων και των μικρών καταστημάτων. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Εφη. Ναι, είχαμε και σχετικές συσκέψεις και εισηγήσεις δέχεται και ο Πρωθυπουργός. Κυριάκος Μητσοτάκης, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, ακόμα τίποτα όμως συγκεκριμένο.
και ανακοινώσιμο φυσικά, και πάντα όλα θα γίνουν από ό,τι φαίνεται βήμα-βήμα, όπως το έχουμε επισημάνει και μέσα από το δελτίο μας πάρα πολλές φορές. Καταρχάς να πούμε ότι Δευτέρα 4 Μαΐου, όπως λέγεται και ακούγεται και κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά γραφεία, θα ανοίξουν μικρά εμπορικά καταστήματα, κομμωτήρια, αλλά ίσως και να δούμε και κάποια μικρά καταστήματα εστίασης και αναψυχής, κυρίως αυτά που έχουν εξωτερικούς χώρους, ώστε να είναι δυνατή εξυπηρέτηση των καταναλωτών σε απόσταση μεταξύ τους. Το βασικό χαρακτηριστικό που θα δούμε θα είναι αυστηροί όροι υγειονομικοί, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις μεταξύ μας αποστάσεις σε μια απόσταση ασφαλείας γύρω στα 2 μέτρα, αποφυγή συνωστισμού δηλαδή, και ίσως να δούμε και το θέμα της χρήσης μάσκας και γαντιών, κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί. Να πούμε επίσης, 11 με 18 Μαΐου αναμένεται να, από ό,τι λέγεται, άνοιγμα σχολείων, πρώτα απ' όλα από την τρίτη λυκείου. Για την γάμα λυκείου. Για την γάμα λυκείου μιλάμε. Δεν έχει γίνει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Σήμερα ρωτήθηκε σχετικά και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέως, αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε σχετική εξαγγελία. Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι επιβεβαίωσε ο Υπουργός ότι άμεση προτεραιότητα θα δοθεί στην τρίτη λυκείου, γιατί όπως καταλαβαίνουμε υπάρχουν μπροστά επαναλλαδικές εξετάσεις και στα μέσα Ιουνίου αναφέρουν... κατά πάσα πιθανότητα θα διεξαχθούν και οι επαναλλαδικές εξετάσεις. Δεν έχει ξεκαθαριστεί. Υπάρχει ένα ευρύ χρονικό πλαίσιο που δίνεται, ένα μεγάλο παράθυρο χρονικό που δίνεται για τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων. Αναφέρουν πληροφορίες. Όπως και για τη λειτουργία των σχολείων, ότι υπάρχει λιχογνωμία. Καθώς κάποιοι λένε ότι μπορούν να ανοίξουν στο σύνολό τους τα σχολεία και σε όλες τις τάξεις. Κάποιοι άλλοι εκφέρουν διαφορετική άποψη για διπλή βάρδια πρωί-απόγευμα, καθώς θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις και όλα τα μέτρα προστασίας. Ναι, είναι γεγονός ότι υπάρχουν έντονες συστάσεις από τον εκπαιδευτικό κόσμο, γιατί όπως καταλαβαίνεις, αν μπει ως όρος η τήρηση αποστάσεων ασφαλείας, καταλαβαίνεις ότι προκύπτει άμεσα ζήτημα χωροταξίας μέσα στα σχολεία, που θα χωρέσουν δηλαδή όλοι οι μαθητές. Γιατί όπως ξέρουμε, υπάρχουν συγκεκριμένα πλαίσια και όροι για την συγκρότηση των τμήματων και των τάξεων. Στο τραπέζι της συζήτησης έχει μπει και το θέμα της λειτουργίας των πανεπιστημίων, αλλά από ό,τι βλέπουμε μέχρι στιγμής δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας. Μάλλον οι πληροφορίες δείχνουν ότι τα πανεπιστήμια ίσως να μην ανοίξουν αυτό το καλοκαίρι. Βέβαια εδώ υπάρχει μεγάλο ζήτημα και με τις εξετάσεις, τι θα γίνει με τα μαθήματα. Αλλά και με αυτούς που είναι στο πτυχίο, και με όσους είναι στο πτυχίο. Υπάρχουν βέβαια ζητήματα πάρα πολλά που θα πρέπει να διευθετηθούν, γιατί αν πάμε σε λειτουργία των πανεπιστήμιων θα πρέπει να απαντηθεί το ζήτημα της μεταφοράς και της μετακίνησης χιλιάδων φοιτητών που, όπως ξέρουμε, έχουν φύγει από τις πόλεις όπου σπουδάζουν και έχουν επιστρέψει στους τόπους στα πατρικά τους. Όσον αφορά το χώρο της εκπαίδευσης, έτσι έχει κάπως το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα, με βάση πάντα τις πληροφορίες που υπάρχουν. Μέχρι στιγμής τίποτα επίσημο. Τίποτα επίσημο. Όλα εξετάζονται, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και εξετάζονται. Και έχουμε πάντα μια δεύτερη φάση επαναφοράς στις κοινωνίες και γενικά της οικονομικής ζωής της χώρας μας σε μια κατάσταση εντός εισαγωγικών κανονικότητας, όπου εκεί προσδιορίζεται γύρω στα μέσα Ιουνίου. Η δεύτερη φάση, να πούμε ότι ενδεχομένως θα περιλαμβάνει αθλητικές εγκαταστάσεις, πολυκαταστήματα, πολιτιστικούς χώρους, μουσεία και τουριστικά καταλήμματα, πάντα υπό την προϋπόθεση της στήρησης των υγειονομικών όρων που, όπως ξέρουμε, θα τεθούν σίγουρα και που ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί. Οπότε καταλαβαίνεις, όλα αυτά βρίσκονται σε υποαίρεση και σε μια κουβέντα που ακόμα δεν έχει καταλήξει ποιοι θα είναι αυτοί οι όροι και κυρίως ποιες θα είναι ακριβώς όλες αυτές οι δραστηριότητες που θα τεθούν πάλι σε λειτουργία. Θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Τίποτα δεν είναι σίγουρο ακόμη. Το μόνο σίγουρο, κυρίες και κύριοι, είναι ότι στις 27 Απριλίου θα ανοίξουν τα ειρηνοδικεία, τα πρωτοδικεία και τα υποθηκοφυλάκια. Πάμε αμέσως τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Θανάσης Ζούπας, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας. Κύριε Ζούπα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Είναι ένα θολό, είναι ακόμη πολύ θολό το σκηνικό.
Σε σχέση όμως με τα υποθηκοφυλάκια, τα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία, έχει ληφθεί η απόφαση, ανοίγουν την Δευτέρα 27 Απριλίου. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι έχει είναι οριστεί από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Τις 28 Απριλίου θα επαναλειτουργήσουν τα άμυστα και τα έμυστα υποθηκοφυλάκια της χώρας, καθώς και τα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία για συγκεκριμένες όμως διαδικασίες. Και αυτά όμως υπό προϋποθέσεις θα πρέπει, κύριε Ζούπα, και αυτές οι προϋποθέσεις υπάρχουν εδώ στα δικαστήρια της Πάτρας. Θα σας πω, καταρχήν αυτές οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες, αφορούν τραπεζικές εργασίες. Mm-hmm. Δηλαδή αφορούν τις εγγραφές προσημειώσεων, συντηρητικές κατασχέσεις, είτε είναι συνενετικές οι προσημειώσεις, είτε είναι κατά την δικία. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει πλήρες άνοιγμα, είναι το 1% και λιγότερο τη φύλη των δικαστηρίων και είναι για να εξυπηρετηθούν μόνο οι τραπεζικές εργασίες, οι τράπεζες, τίποτε άλλο. Τώρα το θέμα είναι αυτό που με ρωτήσατε, αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Δεν σας ακούτε καλά. Αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και αν μπορούν να τηρηθούν και τα μέτρα προστασίας και τα μέτρα ασφαλείας, κύριε Ζούπα. Αυτό, εμείς στείλαμε επιστολή στον ΕΟΔΗ, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα και σε σημαντικό αριθμό είτε περιφερειακών ειδοδικείων και πρωτοδικείων αλλά και της πρωτεύουσας. Η διαθέσιμη χώρη είναι μικρή θεωρητικότητας και επομένως δημιουργείται κίνδυνος συνοστισμού. Φανταστείτε τώρα, εάν λειτουργήσει ας πούμε το υποθυποφυλάκιο, το κτηματολόγιο και συρρεύσουν πολίτες, δικηγόροι για ελέγχους κύκλων, για εγγραφές προσημειώσεων, θα υπάρχει μεγάλο συνοστισμός. Δεν μπορεί δηλαδή χθες, προχθές, να είχαμε 156 κρούσματα τη μέρα που εκδόταν η απόφαση για την επαναλειτουργία και να απαγορευόταν να είμαστε 3-4 άτομα μαζί και τώρα να επιτρέπεται ο συνοστισμός αυτό στα ειρηνοδικεία και στα υποθηκοφυλάκια και στα κτηματολόγια. Και σας λέω ότι είναι, πιστεύω ότι και στην επιστολή που έχουμε απευθύνει στον ΕΟΔΗ ζητούμε να πληροφορηθούμε αν υπάρχει ενημέρωση προς τα υποθηκοφυλακία και στα κτηματολόγια και στα δικαστήρια, αν υπάρχει το αναγκαίο υλικό και τα αναγκαία μέτρα προστασίας, αν έχουν δοθεί οδηγίες. Διότι καταλαβαίνετε ότι αν δεν έχουν δοθεί οδηγίες την Τετάρτη, την Πέμπτη να συρρεύσει όλος ο κόσμος στα ειρηνοδικεία και σε υποθηκοφυλακία, θα δημιουργηθεί. Καταλαβαίνουμε ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια την επιστολή την στείλατε σήμερα, δεν έχετε ακόμη τις πάρει απαντήσεις, κύριε Ζούπα. Μιλάμε εμείς και προηγούμενοι, θέλουμε, είμαστε υπέρ της επανεκκίνησης των δικαστηρίων, αλλά της ασφαλούς επανεκκίνησης και για την ατομική μας υγεία και για τη δημόσια υγεία. Γιατί αν υπάρξει ας πούμε πάλι διάδοση, κίνδυνος διάδοση του κορονοϊού, καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβλημα. Την ενίσχυση των 600 ευρώ, κύριε Ζούπα, την έχουν λάβει οι δικηγόροι, το βάουτσερ διακόπηκε. Εντάξει, τώρα αυτό εμείς για τα βάουτσερ είχαμε εκφραστεί από την αρχή, όχι μόνο εδώ του Σύλλογου της Πάτρας, αλλά και πανελλήνια και ολομέλεια των πρώτων δικηγορικών συλλόγων, είμαστε αντίθετοι, ήταν μια παροδία, μια φαρσοκομωδία την είχαμε χαρακτηρίσει. Δυστυχώς αργά το κατάλαβε η κυβέρνηση, αναδιπλώθηκε. Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτό το θέμα. Μας είπαν ότι θα καταβάλουν τα 600 ευρώ, τώρα το ανακοίνωσαν χωρίς προϋποθέσεις. Το θέμα είναι ότι όλοι, το 90% των επιστημόνων έχει υποβληθεί στην ταλαιπωρία, στη διαδικασία, έχει παρακολουθήσει, ανακαλύφθηκε ότι επρόκειτο περί παροδίας και τελικά επαναχώρησε η κυβέρνηση. Μάλιστα. Τώρα αυτά δεν είναι ωραία πράγματα, τελευταία.
Είναι μια μεγάλη συζήτηση μάλλον αυτή. Κύριε Ζούπα, θα περιμένουμε τις εξελίξεις και βέβαια με ενδιαφέρον θα περιμένουμε και την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας του πρωτοδικείου και του ειρηνοδικείου, πάντα με τα μέτρα ασφαλείας και τα μέτρα προστασίας. Να σε ευχαριστήσω για αυτήν την συνομιλία. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Γεια σας. Στη λειτουργία παραρτήματος αλλάζουμε κλίμα. Στην λειτουργία λοιπόν παραρτήματος Ρωμά προχωράει ο Δήμος Πατραίων με στόχο να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης στους 4 καταβλισμούς που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του. Οι 2 από αυτούς κατατάσσονται στην κατηγορία άκρους υποβαθμισμένη. Πρόκειται για τους καταβλισμούς του Ριγανόκαμπου και του Κάτω Καστριτσίου. Πάμε στον Σωτήρη. Σωτήρη. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά, Έφη, τι κατάσταση επικρατεί σε αυτούς. Ο Δήμος όμως εκεί. Ναι. Είναι όχι μόνο αυτοί οι 2 οικισμοί που ανέφερες, αλλά είναι ακόμα και σε γειτονιές θα υπάρξει αυτή η παρέμβαση. Η υπηρεσία στην ουσία του Δήμου, μιλάμε και για τα προσφυγικά, για την Αγία Κατερίνη, για την Αγία Βαρβάρα, την Αγία Τριάδα και την παραλία, δηλαδή περιοχές και γειτονιές όπου υπάρχουν συγκεντρώσεις Ρωμά. Να πούμε ότι η γενική κατάσταση που και εκτίμηση όπως καταγράφεται από το Δήμο Πατραίων για τη λειτουργία αυτού του παραρτήματος έχει να κάνει με την ευρύτερη κατάσταση που επικρατεί σε αυτούς τους οικισμούς και δεν μιλάμε μόνο στην έλλειψη υποδομών αλλά και ευρύτερων υπηρεσιών που θα μπορούσαν να προσφέρουν μια υποστήριξη σε αυτούς τους κατοίκους, σε αυτούς τους πολίτες, μάλιστα, γιατί οι πολίτες παραμένουν σε εξαιρετικά άθλιες όμως συνθήκες διαβίωσης για να υποστηριχθούν και να ενταχθούν κατά κάποιο τρόπο και αυτοί στην κοινωνία. Να πούμε ότι ο Δήμος έχει καταγράψει στον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου 23 νοικοκυριά σε σύνολο 125 άτομα που διαμένουν εκεί. Από αυτούς 21 οικογένειες είναι μόνιμοι κάτοικοι και ο μεγαλύτερος αριθμός τους, 78 άτομα, είναι ενήλικοι. Και από αυτούς να σου πω χαρακτηριστικά, Έφη, ότι μόλις 6 παιδιά είναι εγγεγραμμένοι σε σχολείο. Καταλαβαίνεις ότι μέσα από αυτή την κατάσταση υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα σε παροχή υπηρεσιών αλλά μάλιστα και ενσωμάτωση σε αυτού του κόσμου στις διαδικασίες. Σύνθηκες διαβίωσης στο συγκεκριμένο χώρο είναι πάρα πολύ γνωστές, όσους έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Παραπήγματα χωρίς νερό, ηλεκτρικό ακόμα και τουαλέτα και όλα αυτά τα ζητήματα δημιουργούν μια κατάσταση ορολογιακής βόμβας και για την ευρύτερη περιοχή. Για κάθε μία από αυτές τις περιοχές έχει σχεδιαστεί και προτείνονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την βελτίωση των υποδομών. Ο σημαντικότερος με τις μεγαλύτερες ελλείψεις είναι ο οικισμός του Ριγανόκαμπου. Εκεί οι εικόνες είναι τραγικές, όπως έχουμε δείξει πολλές φορές. Κάτοικοι που και Ρωμά που διαβίνουν μέσα σε καλύβες. Τι παρεμβάσεις πρόκειται να κάνει ο Δήμος? Το ζήτημα είναι να εκπαιδευτούν πρώτα απ' όλα. Θα υπάρξουν παρεμβάσεις σε ζητήματα υποδομών, νερό δηλαδή, παροχές νερού και όλες αυτές οι υπηρεσίες καθαριότητας. Αλλά εδώ θα υπάρξει και ένα πλαίσιο δράσεων για την ένταξή τους στην κοινωνία. Μιλάμε για την εκπαίδευση, πώς θα μάθουν αυτά τα άτομα που μένουν σε αυτές τις περιοχές να χρησιμοποιούν τα μέσα ατομικής φροντίδας για να βελτιώσουν και τις συνθήκες ατομικής και υγιεινής γενικότερα στον χώρο που ζουν. Θα λάβουν ήδη πρώτης βοήθειας και ανάγκης ατομικής υγιεινής, όλα αυτά που χρειάζεται, δηλαδή τα βασικά που χρειάζεται ένα νοικοκυριό για να ζει σε μια κατάσταση διαβίωσης, τουλάχιστον που να καλύπτει τα βασικά. Και επίσης θα μπουν σε προγράμματα προληπτικών παρεμβάσεων υγειονομικών, αλλά και σε προγράμματα εμβολιασμών, κυρίως για τα παιδιά, γιατί όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αυτοί οι πληθυσμοί έχουν μεγάλο έλλειμμα σε θέματα εμβολιασμών. Ενημερώσεις γύρω από ζητήματα υγειονομικά, πώς να τηρούν υγειονομικούς όρους για το σπίτι τους. Και επίσης θα ενταχθούν και σε και προγράμματα εκπαιδευτικά. Η απόφαση αυτή πώς ελήφθη, σε τι βάση ελήφθη, Σωτήρη, τώρα, λόγω του κορονοϊού? Ο κορονοϊός μπορούμε να πούμε ότι επισπεύδει τις διαδικασίες. Υπήρχε από τον περασμένο Ιούλιο ένα πρόγραμμα που σχεδιαζόταν από το Δήμο Πατραίων. Γιατί αυτά έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Προφανώς. Γι' αυτό δεν αναφερόμαστε μόνο στις ελλείψεις που υπάρχουν στο Δήμο της Πάτρας σε σχέση με την αντιμετώπιση αυτών των κοινοτήτων. Τα γνωστά προβλήματα είναι σε όλη την Ελλάδα, όπως ξέρουμε, ίσως με κάποιες μικρές εξαιρέσεις. Υπήρχε το πρόγραμμα αυτό από τον περασμένο χρόνο, είχε αρχίσει και σχεδιαζόταν, αλλά φαίνεται ότι οι συνθήκες που βιώνουμε αυτή την εποχή με τον κορονοϊό και που αφορούν κυρίως το θέμα του υγειονομικού,
επιταχύνουν όλες αυτές τις διαδικασίες. Και πότε θα ξεκινήσουν αυτές τις παρεμβάσεις? Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα χρονικά ακριβώς κάποια ημέρα, απλά υπάρχει αυτή η απόφαση του Δήμου Πατρέων να προχωρήσει το υπρόσθετος προσεχές διάστημα. Αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί οι συνθήκες που βιώνουμε πιέζουν ασφυκτικά. Σίγουρα. Και όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ειδικά σε αυτούς τους οικισμούς, είναι και οι καταστάσεις που μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες, ακόμα και για εμφάνιση κρουσμάτων κορονοϊού. Βεβαίως. Όπως βλέπουμε σε τέτοιες κοινωνίες. Και αυτούς τους φόβους τους είχαν εκφράσει και οι κάτοικοι των περιοχών. Μέσα από πολλές ανακοινώσεις, συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις διαμαρτυρίες. Γύρω από τους καταβλισμούς. Σωστά. Πάμε σε άλλο θέμα. Τέλος στη ζωή του έβαλε ένας άνδρας σε περιοχή της Ηλίας. Ολοσχερός καταστράφηκε σούπερ μάρκετ όταν ξέσπασε πυρκαγιά σήμερα το πρωί στην περιοχή της Βάρδας. Έχουμε αποκαλύψεις για τον βιασμό 66χρονης γυναίκας στην Ηλία. Να καλησπερίσω την Μαρία Σταθοπούλου. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Σκυγύλη. Λοιπόν, η Ηλία σήμερα μας δίνει αρκετές ειδήσεις, η περιοχή της Ηλίας. Δυσάρεστες, πολύ δυσάρεστες. Είναι πραγματικά σοκ προκαλεί η υπόθεση βιασμού, σύμφωνα βέβαια με τα όσα ισχυρίζεται η ίδια, γιατί είναι υποέρευνα η συγκεκριμένη υπόθεση. Είχαμε μια τραγωδία στο Σαμικό, όπου 69χρονος άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του. Αλλά και στην Βάρδα έγινε παρανάλωμα του πυρός μεγάλο σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω, να ξεκινήσουμε από την περίπτωση να ξεκινήσουμε από την περίπτωση του άνδρα που αυτοπυροβολήθηκε σήμερα στο Σαμικό. Μάλιστα, στο Σαμικό, στο Δήμο Ανδρίσινας Κρεσθένων, ένας 69χρονος άνδρας έφυγε σήμερα το πρωί, έβαλε τέλος στη ζωή του με κυνηγετική καραμπίνα. Κανείς δεν γνωρίζει τι τον συνταξιούχος ο άνθρωπος αυτός, 69 ετών όπως είπαμε. Κανείς δεν γνωρίζει τι τον οδήγησε στο απονενοημένο διάβημα. Ωστόσο, κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Μάλιστα. Στην Βάρδα, παρανάλωμα του πυρός έγινε σούπερ μάρκετ το πρωί, Μαρία. Ναι, παρανάλωμα του πυρός έγινε σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Βάρδας. Είναι ένα σούπερ μάρκετ που βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα. Είναι πραγματικά εικόνες, συγκλονίζουν, Έφη. Όλα αυτά συνέβησαν σήμερα στις 8 το πρωί. Έγινε παρανάλωμα του πυρός στο σούπερ μάρκετ. Από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες, δεν γνωρίζουμε, γιατί συνεχίζεται η έρευνα από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ωστόσο, κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά ξέσπασε από βραχυκύκλωμα. Πραγματικά σοκ για την ιδιοκτήτρια της επιχείρησης εκεί, η οποία παρακολουθούσε την περιουσία της να καίγεται. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν σε κατάσταση σοκ και διεκομίστη στο κέντρο υγείας της περιοχής. Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν βρίσκονταν κανένας στο εσωτερικό του κτηρίου. Επεκτάθηκε η πυρκαγιά και στα διαμερίσματα που βρίσκονταν από πάνω. Έκαψε στον εξωτερικό χώρο. Ωστόσο, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, απετράπησαν τα χειρότερα. Από το θερμικό κύμα έφυγε. Θέλω να σου πω επίσης ότι έσπασαν τζάμια από διπλανές επιχειρήσεις. Μιλάμε για τεράστια ζημιά, ζημιά χιλιάδων ευρώ για την επιχείρηση. Στο σημείο παρέμειναν άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας επί 4 ώρες για να ολοκληρώσουν την το έργο της κατάσβεσης. Η έρευνα, όπως είπαμε, συνεχίζεται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μαρία, και μια 66χρονη από την Ηλία καταγγέλει βιασμό και ληστεία. Βιασμό και ληστεία. Η γυναίκα καταγγέλει πως έζησε τον απόλυτο τρόμο, τον χειρότερο εφιάλτη της στην περιοχή της Νότιας Ηλίας. Μένει συγκεκριμένη γυναίκα. Την Κυριακή του Πάσχα το βράδυ δύο άντρες μπήκαν στο σπίτι της, την ακινητοποίησαν και άρχισαν να ψάχνουν να βρουν χρήματα, πολύτιμα αντικείμενα, κοσμήματα, το οτιδήποτε έκαναν άνω κάτω το σπίτι. Βρήκαν ένα πορτοφόλι με το ποσό των 200 ευρώ. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, δεν τους ήταν αρκετό. Άρχισαν να πιέζουν τη γυναίκα για να τους δώσει την κάρτα που κάνει η ανάληψη από την τράπεζα, τη σύνταξή της. Μάλιστα, την απείλησαν
ότι εάν δεν τους δώσει την κάρτα και το πιν, θα την κάψουν ζωντανή. Είχαν μια λάμπα, μια υγραερίου στα χέρια τους και απειλούσαν με έκρηξη. Τους έδωσε η γυναίκα το πιν, πήγε ο ένας στην τράπεζα για να βγάλει χρήματα, έφυγε ο άλλος που έμεινε, ο δεύτερος που έμεινε πίσω, βίασε τη γυναίκα, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει η ίδια. Εκείνος που γύρισε από την τράπεζα βλέποντας ότι ήταν μηδενικός ο λογαριασμός και δεν μπορούσε να πάρει χρήματα, με τη σειρά του τη βίασε και αυτό, σύμφωνα με τις καταγγελίες της ίδιας, και στη συνέχεια έφυγαν παίρνοντας μαζί τους το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας. Οι έρευνες, όπως είπα, συνεχίζονται. Αναμένεται και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Εφιαλτικές στιγμές πραγματικά για την 66χρονη. Να σε ευχαριστήσω, Μαρία. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Να κάνουμε μία σύντομη διακοπή, κυρίες και κύριοι, και θα επανέλθουμε. Τώρα που είναι παντού δύσκολα, κοίτα τι κάνουμε εμείς. Κοίτα τους ανθρώπους που στέκονται στην πρώτη γραμμή, πόσο έτοιμοι είναι να δώσουν τα πάντα. Κοίτα την κοπέλα στο σούπερ μάρκετ, την κυρία στο φαρμακείο, τα παιδιά που κάνουν delivery. Κοίτα τους ανθρώπους που δουλεύουν στο δρόμο και τους δασκάλους που δεν θα αφήσουν ούτε ένα παιδί πίσω. Κοίτα τους χιλιάδες εθελοντές. Κοίτα και αυτούς που μας προστατεύουν, πολεμιστές που δεν υποχωρούν ποτέ. Κοίτα και το διπλανό σου, αυτόν που δεν φοβάται να κάνει το σωστό, να μείνει σπίτι του. Σήμερα είμαστε ενωμένοι. Και όταν τελειώσουν όλα αυτά, θα τα θυμόμαστε σαν τη μέρα που είπαμε «Κοίτα πόσο καλοί μπορούμε να είμαστε». Και τότε ίσως όλοι να έχουν κάτι να μάθουν για εμάς, από εμάς, τους Έλληνες. Πολιτική προστασία. Μένουμε σπίτι. Βγαίνουμε νικητές. Καταργείται το πρόγραμμα vouchers. Οι επιστήμονες θα λάβουν την ενίσχυση των 600 ευρώ για τον μήνα Απρίλιο. Πάμε να μας δώσει τις πληροφορίες ο κύριος Δημήτρης Μπόχαρης. Κύριε Μπόχαρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, το πρόγραμμα voucher. Οι επιστήμονες, οι λογιστές, οι μηχανικοί, οι δικηγόροι και όσοι άλλοι είχαν τους κωδικούς αδερφούς δραστηριότητας που εντάσσονταν στα βάουτσερ, θα λάβουν κανονικά την ενίσχυση των 600 ευρώ για το μήνα Απρίλιο. Μάλιστα. Σύμφωνα με τα βάουτσερ, θα παίρνανε με το που θα ξεκινάγανε την κατάρτιση τα πρώτα 400 ευρώ και μετά θα παίρνανε τα υπόλοιπα 200. Ήταν για τις 15 Απριλίου να πάρουν. Ορίστε. Ήταν για τις 15 Απριλίου να πάρουν τα πρώτα χρήματα. Ήταν τα πρώτα για τις 15 Απριλίου. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που πήραν τα 400 ευρώ. Οι περισσότεροι δεν τα έχουν πάρει και τώρα θα πάρουν όλοι το υπόλοιπο των 600 ευρώ και όσοι δεν έχουν πληρωθεί θα πάρουν κανονικά και τα 600 ευρώ για τον μήνα Απρίλιο. Μόνο για τον Απρίλιο. Μόνο για τον Απρίλιο, μάλιστα. Και λόγω κορονοϊού έχουμε και νέους δικαιούχους στην μείωση ενοικίου των φοιτητών, κύριε Μπόχαρη. Με τροπολογία που κατατέθηκε για τη μείωση του 40% των φοιτητικών ενοικίων και την επέκταση αποζημίωσης των 800 ευρώ θα πάρουν και οι μισθωτοί που έχουν βγει σε αναστολή με λόγω κορονοϊού. Αυτό για τη μείωση του ενοικίου των φοιτητών ισχύει μόνο για τους μισθωτούς, όχι για τους επιχειρηματίες. Να διευκρινίσουμε. Όπως επίσης στην ίδια τροπολογία υπάρχει και η αποζημίωση των 800 ευρώ σε επιχειρήσεις μέχρι 20 εργαζομένους. Και βέβαια για τους μισθωτούς που έχει γίνει αναστολή εργασίας. Είπαμε για τους μισθωτούς που είναι σε αναστολή εργασίας, είτε αποκλειτόμενες επιχειρήσεις, είτε από επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, όχι για τους εργοδότες των επιχειρήσεων αυτών, μόνο για τους μισθωτούς. Και με την ίδια τροπολογία έχουμε και την αύξηση των 800 ευρώ για επιχειρήσεις μέχρι 20 εργαζόμενους. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, κύριε Μπόχαρη, σημαντικές πληροφορίες. Καλό βράδυ. Ο κορονοϊός όμως, κυρίες και κύριοι, φέρνει και το ψηφιακό κράτος από τον Μάιο. Όλα τα δικαιολογητικά θα τα έχουμε
με ένα κλικ. Πώς θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει, Σωτήρη? Ναι, ξέρουμε, πολύ εύκολα, με ένα κλικ. Με ένα κλικ θα το δούμε αυτό στην πράξη πώς θα γίνει. Αυτό που πρέπει να πούμε από τώρα είναι ότι από τις 21 Μαρτίου ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει τεθεί σε λειτουργία το gov.gr. Είναι η ιστοσελίδα της κυβέρνησης μέσα στις οποίες θα πραγματοποιούνται όλες αυτές η έκδοση πιστοποιητικών διαφόρων εργασιών σε σχέση με το δημόσιο. Οπότε δεν θα χρειάζεται να μεταβαίνουμε στα ΚΕΠ και πολύ περισσότερο στις κατατόπους υπηρεσίες για να αναζητούμε αυτά τα δικαιολογητικά. Να πούμε ότι καταρχάς ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή και υλοποιείται η λεγόμενη άλλη συνταγογράφηση. Είναι ναι. Μέσω του κορονοϊού μάθαμε να εκδίδουμε τις συνταγές που χρειαζόμαστε για τα φάρμακά μας μέσω αυτή της ιστοσελίδας και ακολουθούν και άλλες διαδικασίες. Να πούμε, Έφη, ότι στις υπηρεσίες αυτές που θα μπορεί ο καθένας μας να εκδίδει μέσω του υπολογιστή του ή του κινητού του τηλεφώνου περιλαμβάνονται τα πιστοποιητικά γεννήσεως, γάμου, βάπτισης, οικογενειακής κατάστασης, μόνιμης κατοικίας, εγκύτερος εγγενών, κυρίως πιστοποιητικά αλλά και εξουσιοδοτήσεις που αποτελούν κατά κύριο λόγο το 50% τουλάχιστον των συναλλαγών μας με το δημόσιο. Όλα αυτά θα βγαίνουν από αυτή την ηλεκτρονική πύλη. Και όχι μόνο αυτά, αλλά πάρα πολλές ακόμα διαδικασίες. Συνολικά έχουν καταμετρηθεί 503 ψηφιακές υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσα από αυτή τη σελίδα. Και καταλαβαίνεις πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για μια μεγάλη απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών από τον τεράστιο βραχνά της γραφειοκρατίας που πολλές φορές μπλέκουμε ερχόμενοι σε συναλλαγή με δημόσιες υπηρεσίες. Από τα θετικά του κορονοϊού. Σίγουρα. Αυτό. Να σε ευχαριστήσω, Σωτήρη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.